πύρινος εφιάλτης είναι η Ιεράπετρα από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί κοντά στα σκηνοκάψαλα, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων στο Μαύρο Κόλυμπο, ο οποίος εκενώθηκε άμεσα μαζί με άλλους δύο οικισμούς, ενώ το μεσημέρι η φωτιά εξαπλώθηκε ανατολικά προς Κοτσουρά. Είναι στο Μαύρο Κόλυμπο, καίγεται. Είμαστε εδώ από το πρωί, τι να κάνουμε. Έχουμε μεγάλο άγχος γιατί έχει πάρει πολύ μέτωπο η φωτιά και καταλαβαίνεις, μπορεί να καούνε όλα. Κοίταξε, Άδης, αυτό είναι η δεύτερη φορά που καίγεται. Το 92 ξεκίνησε από το Σταυροχώρι φωτιά, κατέβηκε κάτω και έδωσε στη θάλασσα. Αυτά που βλέπετε όλα είχαν καεί τα πάντα. Ανησυχούμε. Ξεκίνησε από τα σκηνοκάψαλα πιο κάτω και έρχεται προς τα εμάς. Άνθρωποι σε απόγνωση και σε κατάσταση πανικού να τρέχουν για να σωθούν, ωστόσο παρά τις συστάσεις των αρχών, ηλικιωμένος επιχειρήσε να σώσει την περιουσία του, με τον ίδιο να μεταφέρεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Εννοείται, ανησυχούμε, φοβόμαστε. Τα σπίτια μας είναι αεροκατοικημένα, έχει δέντρα, έχει αυτά, ανησυχούμε. Τι καούνε, να μην καεί τίποτα, ούτε η κορυφογραμμή, να μην καεί άλλο πράσινο. Είναι επιτακτική ανάγκη η φωτιά να σταματήσει την κορυφογραμμή. Και τώρα πάει προς τον Κουτσουρά, σώσουμε τα σπίτια μας. Εμένα. Τι να κάνουμε. Έχουν στείλει μηνύματα, όλα τα πάντα, αλλά ακόμα όχι. Γι' αυτό περιμένω κι εγώ. Να ειδοποιήσω τους δικούς μου, άμα είναι να φύγουν. Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με το έργο να ενισχύεται και από εναέρια μέσα που έφτασαν από την Αθήνα. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν την τιτάνια προσπάθεια δημότες και κατασηματάρχες των Κουτσουρά, όπου ξύπνησαν μνήμες από την κόλαση φωτιάς που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 1993, οπότε οι πυρήνες φλόγες απειλούσαν την περιοχή επί μία εβδομάδα. Το έχουμε ξαναζήσει στο σκηνικό πριν 30 χρόνια, ήμουν παιδί. Είχαμε βενζινάδικο, σβήσαμε τη φωτιά πίσω από το βενζινάδικο. Το έχουμε δει το ίδιο σκηνικό ακριβώς. Είχε καεί η περιοχή πριν 30 χρόνια, ξαναφυτέψαμε τα πεύκα, ξανά τα ίδια. Πυροσβέστες και θελοντές βρίσκονται επιποδός και προσπαθούν να αποτρέψουν το εφιαλτικό ενδεχόμενο επέκτασης της φωτιάς προς το Φαράγγι, ενώ έχουν δημιουργηθεί αντιπυρικές ζώνες και κοντά στο δασάκι του Κουτσουρά. Όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ όντως ήρθα από τη Σιτία και έτρεξα με τον σύζυγό μου εδώ. Ό,τι μπορώ να βοηθήσω σαν νοσηλεύτρια. Δεν μπορώ να πάω στη φωτιά, αλλά εδώ είμαστε πάρα πολύ μαζεμένοι άνθρωποι. Μπορεί οτιδήποτε να έχουν αναπνευστικά προβλήματα, οτιδήποτε, και σαν νοσηλεύτρια, ό,τι μπορώ να βοηθήσω. Από το μεσημέρι, οι ρήψεις νερού από ελικόπτερο είναι συνεχείς, με την κατάσταση να βελτιώνεται τις τελευταίες ώρες από τα μέτωπα της φωτιάς. Άλλο και οι προσβεστοί ό,τι μπορούν. Και είναι κρίμα να υπάρχουν άνθρωποι χωρίς. Γιατί απολιόκλαδα πήρε από ό,τι ακούσαμε κι εμείς. Το πρωί ενημερωθήκαμε από την πολιτική προστασία την περιφερειακή ενό Ταλασσιθίου. Είναι μεγάλη φωτιά. Μάλιστα, ελήφθη μήνυμα γύρω στις 10 παρατέταρτο από το 112 για εκένωση περιοχής, απομάκρυνση πληθυσμού. Όπως είδατε κι εσείς, ήταν δύσκολη κατάσταση. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης βρέθηκε στην περιοχή, ενώ συμμετείχε με τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας σε τηλεδιάσκεψη με τον Βασίλη Κικίλια, όπου αποφασίστηκε ο μηχανισμός της Περιφέρειας και του Δήμου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό αυξημένης ετοιμότητας κινδύνων από πυρκαγιές λόγω των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, ενώ το διήμερο αυτό απαγορεύεται η καύση κλαδιών.